Ευχαριστώ κύριε Κέλλα. Παρακαλώ κυρία Βουλτέψη, έχετε το λόγο. Τώρα θα τα πει τώρα κυρία Βούλτεψη όλα. Γελάμε γιατί ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό που είπε ο κύριος Κοντονής, ότι δεν μπορούμε να κυβερνήσουν επειδή δεν έχουμε βγάλει εμείς αρχηγό. Και αυτό που φώναζα από κάτω είναι ότι κυβερνήσετε 2 μήνες. Τι θα πάθετε δηλαδή, είναι ανάγκη οπωσδήποτε να έχετε εμάς ας πούμε. Να, μιλάμε εδώ μέσα, τι σας νοιάζει. Λοιπόν, τι... Διάλογο κάνουμε και εδώ αυτό κάνουμε, δεν χρειάζεται και εμείς. Δεν σας κάνουμε εμείς. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κυρία Βούλτεψη, ο χρόνος περνά. Δυστυχώς, θα μου δώσετε και εμένα χρόνο που συνηθίζετε, αν και συνήθως εγώ τα κάνω μόνος. Κοιτάξτε, δυστυχώς, γελάμε γιατί πράγματι είναι αστείο μια κυβέρνηση που είναι τώρα 2 μηνών πάλι να ασχολείται με το τι κάνει η αντιπολίτευση και είπα κρατήστε 6 μήνες, κρατήστε και δουλέψτε και κάντε τη δουλειά σας και κυβερνήστε, με εμάς πάλι ασχολείστε. Λοιπόν, ξέρετε, θα ήταν πράγματι είναι για γέλια, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και επειδή συζητήθηκε λίγο πολύ ο προϋπολογισμός εδώ από όλους τους συναδέλφους, θέλω να πάρω την αφορμή για να πω το εξής. Εδώ καταλαβαίνω εγώ αυτή τη στιγμή ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια εθνική καταστροφή. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο δηλαδή το οικονομικό πρόβλημα, το οποίο αποτυπώνεται σε αυτό το προϋπολογισμό, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ έχει γίνει ένα είδος εφευρέτη φόρων, με σαδιστικό τρόπο εφευρίσκεται φόρους, αλλά και σε επίπεδο εθνικό πια. Δηλαδή μέχρι τώρα μπαινοβγαίναμε στο ευρώ και ακόμη δεν ξέρω πού είμαστε. Τώρα μπαινοβγαίνουμε στη Σέγγεν. Έχει δημιουργηθεί ένα χάος στα σύνορά μας με την Πουγουδουμού και τώρα μαθαίνουμε ότι ενώ είναι γνωστό ότι από τον Οκτώβριο είχαν ληφθεί αποφάσεις για το προσφυγικό, μόλις χτες η κυβέρνηση επέβαλε το αίτημα για ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Το είπε ο ίδιος ο κύριος Μουζάλας, ο υπεύθυνος, ο αρμόδιος υπουργός, και όταν ερωτήθηκε καλά, από τις 26 Οκτωβρίου έγινε σύνδοση το προσφυγικό. Γιατί εσείς περιμένατε σήμερα να γίνουν τα επεισόδια, να ενταθούν τα επεισόδια, τα οποία επεισόδια τα ξέρατε πάλι από τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο έχουμε προβλήματα στα σύνορα με τα Σκόπια. Απήντησε εχθές ο κύριος Μουζάλας, δεν το κάναμε πριν 2 μήνες, γιατί τότε δεν ήμασταν ακόμη σε θέση να σταθμίσουμε ακριβώς τις ανάγκες μας. Προσέξτε τώρα, κυβερνάτε, λέμε τώρα, από το Γενάρη. Όταν άρχισαν τα προβλήματα, μας λέγατε τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι σκορπάμε τρομοϊστερία. Γίνεται απόλυτος μήλος στη χώρα. Το προσφυγικό της Συρίας ήταν σε έξαρση το 2013 και αυτή η κατάσταση όχι μόνο δεν υπήρχε, αλλά δεν είχαμε απασχολήσει ποτέ κανέναν με το θέμα. Και ξαφνικά γίνεται όλη αυτή η κατάσταση και έρχεται αρμόδιος υπουργός να μας πει ότι το κάναμε το αίτημα χτες, σήμερα δηλαδή είπε, γιατί λέει πριν 2 μήνες που ελήφθησαν οι αποφάσεις, εμείς δεν ξέραμε να σταθμίσουμε τις ανάγκες μας. Έχουν γίνει από τον Απρίλιο 4 διυπουργικές από τον κύριο Τσίπρα. 1 διυπουργική από τον κύριο Βούτσι, τότε υπουργό εσωτερικών. 1 διυπουργική από τον κύριο Φλαμπουράρη. 1 διυπουργική με την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και ακόμη δεν ξέρετε να σταθμίσετε τις ανάγκες σας. Αυτό όμως δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό θα ήταν σκέτη ανικανότητα και αδικαιολόγητη δικαιολογία. Εδώ είσαστε σε αδικαιολόγητη απροθυμία ή μάλλον σε δικαιολογημένη απροθυμία. Διότι δεν θέλετε να το κάνετε. Αν κοιτάξουμε τα κείμενά σας από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 12, από τις πολιτικές αποφάσεις, από τη διακήρυξη των ευρωεκλογών, όλη μέρα τσακώνεστε με αυτούς που θέλουν κάτι να κάνουν με τους μετανάστες. Ανοιχτά σύνορα, όχι Ευρώπη φρούριο, έξω η Σέγγεν. Γιατί φωνάζετε για τη Σέγγεν και διαψεύδετε τον έναν και τον άλλο? Το κείμενο, η διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές του 2014 λέει έξω η Frontex, έξω η Σέγγεν, ανοιχτά σύνορα. Τώρα τι πάθατε? Δεν είναι μόνο το είπε ο Πρωθυπουργός που κυκλοφορεί το βιντεάκι. Το γράφετε στο κείμενό σας, έξω η Σέγγεν. Άρα σου λέει και ο άλλος, εδώ δεν μας θες. Δεν μας θες, έξω η Frontex λέτε. Ο κύριος Τσίπρας
Το 14 το Γενάρη, θυμάστε τι έγινε. Δυο ναυάγια είχαν γίνει επί των ημερών μας. Κοντέψατε να μας σταυρώσετε στο Εσάμο και στο Φαρμακονήσι. Και έχει πνιγεί ένα σωρό κόσμο στο Αιγαίο. Είστε ανίκανοι να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους και κάνετε αυτήν την κατάσταση. Τι μας έλεγε το 13 ο κύριος Τσίπρας? Έστειλε γράμμα στο Ρομπάι ότι καμία Frontex δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Λοιπόν, και τώρα τι μας είπατε στις 26 Οκτωβρίου, ότι μας κάνανε, είπε ο κύριος Τσίπρας, τρεις παράλογες προτάσεις. Μία από αυτές ήταν να έρθει Frontex στα σύνορά μας με την Πουγουδουμού. Λοιπόν, τόσο καιρό δεν λέμε γιατί οι Ευρωπαίοι δεν φυλάνε τα σύνορά μας που είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα. Τώρα τι έγινε δηλαδή, ποιο ήταν το θέμα μας? Και στο κάτω-κάτω της γραφής φυλάξτε τα αν μπορείτε. Φυλάξτε τα, βλέπουμε το χάος που έχετε προκαλέσει. Διότι τόσο καιρό εγώ θυμάμαι να λέμε να έρθουν οι Ευρωπαίοι να φυλάνε τα σύνορά μας, να μην κάνουμε τόσους εξοπλισμούς. Μόνο τα tweet, ξέρετε, να ρίχνετε κάτω και να αυτοκαταρρύπτεται ο Πρωθυπουργός. Πήγε, συναντήθηκε με τον Δαβούτογλου. Πήγε στην Τουρκία. Τον ξαναείδε στην Ευρώπη. Υποτίθεται ότι λύνει θέματα. Συναντήθηκε με τον Ιβάνοφ ο κύριος Τσίπρας, τον Σκοπίων. Και τι, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Και τι ήταν το αποτέλεσμα? Τι ήταν το αποτέλεσμα, ποιο ήταν? Να μας λέει ο Πόπος και ο Υπουργός Εξωτερικών να πάνε να τα βρούνε, λέει, με την Ελλάδα που είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία είναι ασφαλής χώρα. Δηλαδή μας πετάει το μπαλάκι. Ξέρετε τι έχει συμβεί? Πριν 20 μέρες βγήκαν οι εκθέσεις προόδου για την Τουρκία και τα Σκόπια και ήταν αρνητικές οι εκθέσεις προόδου της Κομισιόν. Μέσα σε 20 μέρες ανατράπηκαν οι ίδιες οι εκθέσεις αυτές. Επιταχύνεται η διαδικασία η ενταξιακή της Τουρκίας. Τι άλλο δηλαδή θα γίνει τώρα? Θα κάνουμε και το χατήρι στα Σκόπια, δηλαδή επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει στα σύνορα? Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή σας το λέω ξανά, θα υπάρξει πρόβλημα εθνικής καταστροφής. Θα είναι πολύ πιο σοβαρό το πρόβλημα από ό,τι φαντάζεστε. Συνέλθετε και σταματήστε να κάνετε δίθεν ηρωικά ότι δεν δεχόμαστε αυτό και δεν δεχόμαστε εκείνο, διότι η χώρα έχει διαλυθεί. Δύο λόγια μόνο, κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής για τον προϋπολογισμό και όλα αυτά και τη συνένεση. Δεν χρειάζεστε τίποτα. Με εμάς δεν μας χρειάζεστε, διότι υπάρχουν όλες οι δηλώσεις και επειδή δεν προλαβαίνω θα τις καταθέσω στα πρακτικά, από τις οποίες προκύπτει ότι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καμένος, όλα τα στελέχη, όλοι οι υπουργοί, όλοι οι βουλευτές δηλώνουν ότι ο λαός συμφωνεί. Αυτό λέτε, γνώριζε τη συμφωνία, είναι η πρώτη φορά που ψήφισε γνωρίζοντας τη συμφωνία, είναι σύμμαχος της κυβέρνησης, ταυτίζεται ο λαός με την κυβέρνηση. Τα έχω εδώ, σας τα δίνω για τίτλος δηλώσεις περί της συμφωνίας του λαού. Ο λαός λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμφωνεί και με τον προϋπολογισμό και με όσα έρχονται για το ασφαλιστικό και με όλα. Άρα δεν χρειάζεται κανέναν άλλον, εσείς έχετε το λαό μαζί σας. Τον έχετε το λαό μαζί σας, παρακαλώ για τα πρακτικά. Είναι εδώ όλες ενδεικτικά οι δηλώσεις σας για το γεγονός ότι συμφωνεί ο λαός μαζί σας. Αν ο λαός συμφωνεί μαζί σας, εμάς μας περισσεύει. Θα προχωρήσετε με το λαό που συμφωνεί μαζί σας. Όσοι συμφωνούν και αν συμφωνούν βεβαίως. Ευχαριστώ.